την αναγκαιότητα που από το 2008 είχαμε σημειώσει της βελτίωσης της εγκατάστασής του, έτσι ώστε να εξυπηρετεί και την αυτοπλοεία, αλλά και μια σειρά από άλλες δράσεις που ξεκινούν από την φιλοξενία, τον ελιμενισμό και την εξυπηρέτηση των αλλιέων μας, των ψαράδων οι οποίοι αγωνίζονται για το μεροκάματο καθημερινά στην περιοχή, και βεβαίως πέραν αυτών και στην εξυπηρέτηση ημερόπλοιων που ένας αρκετά σημαντικός αριθμός επισκεπτών μας διακινούνται με ημερόπλοια από την Κέφαλο τόσο στην Ίσερο όσο και στα γύρω νησιά, αλλά και πιο σημαντικό ακόμα στη φιλοξενία τουριστικών σκαφών που για όποιον επισκέπτεται τον καταπληκτικό κόλπο της Κεφάλου το καλοκαίρι βλέπει τον μεγάλο αριθμό σκαφών αναψυχής τα οποία σταματούν, λιμενίζονται ανοιχτά του υπάρχοντος λιμανιού και βεβαίως η νέα εγκατάσταση όπως αυτή θα μελετηθεί και θα κατασκευαστεί στο μέλλον θα εξυπηρετήσει αυτήν την λειτουργία. Το ίδιο και στο λιμάνι της Καρδάμενας. Η επέκταση που έγινε στο λιμάνι της Καρδάμενας πριν από χρόνια δεν είναι αρκετή, χρειάζεται βελτιώσεις, τα προβλήματα τα ζούμε κάθε χρόνο, τα ζει πολύ περισσότερο από μένα ο Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και η κάθε διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου με τους σχηματισμούς και τις προσχώσεις οι οποίες δημιουργούνται, με την επικινδυνότητα ή την κατάσταση της μη λειτουργίας του αφού ο καιρός που πιάνει στην Καρδάμενα συνεχώς προσαμώνει το λιμάνι με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να ξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά προκειμένου να το εκβαθύνουμε. Και βεβαίως και εκεί η ανάπλασή του, η επέκταση και η βελτίωση των εγκαταστάσεων θα μας δώσει το δικαίωμα να εξυπηρετήσουμε και εκεί το σύνολο των δράσεων. Είναι ανάγκη να απλωθεί η κίνηση και η τουριστική αλλά και η κίνηση των ημεροπλοίων σε όλα τα υπάρχοντα λιμάνια. Τα δύο αυτά λιμάνια θεωρούνται από τα σημαντικότερα όπως και αυτό του Μαστιχαρίου και έτσι σήμερα μπορώ να πω ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και στη συνέχεια της υλοποίησης των έργων που απαιτούνται. Εδώ να κάνω μία παρένθεση, να πω ότι εξίσου σημαντικό λιμάνι για την ΚΟ, αφού μας συνδέει καθημερινά με την Κάλυμνο και εξυπηρετεί και την Κάλυμνο, είναι το λιμάνι του Μαστιχαρίου. Ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά δεν είναι λιμάνι και για το οποίο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της αποτύπωσης και της προετοιμασίας των φακέλων προκειμένου να χαρακτηριστεί και το λιμάνι του Μαστιχαρίου λιμάνι, να προσδιοριστούν οι χερσαίες ζώνες και να γίνουν και εκεί οι παρεμβάσεις σε οποίες έχει ανάγκη η περιοχή προκειμένου να αναπτυχθεί και να έχει μια μεγαλύτερη όθηση η οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα στο Μαστιχάρι. Η διαδικασία, όπως όλοι γνωρίζετε, οφείλω να την επαναλάβω, της προκήρυξης της μελέτης ολοκληρώθηκε, συμμετείχαν αρκετά μελετητικά γραφεία, αξιολογήθηκαν και σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί η υπογραφή της νυν διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου Διεμού είναι το πρώτο ιστορικό ίσως βήμα για τα επόμενα χρόνια για την ανάπτυξη της περιοχής. Ο κύριος Γιαμίν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί αρκετές φορές με τα λιμάνια της ΚΟ. Έχει διαβεβαιώσει ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις αλλά και στον χρόνο θα είναι πολύ πιο γρήγορα ίσως από ό,τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα δεν με απαντάει μνήμη μου, είναι ένα έτος για να παραδώσει τη μελέτη. Φαντάζομαι πολύ πιο γρήγορα θα ετοιμαστεί αυτό. Και εύχομαι 2024 που όπως και από και θα πω και πιο κάτω σχεδιάζουμε να είναι έγκαιρα έτοιμη προκειμένου οι επόμενες γενιές από εμάς να μπορέσουν να ζήσουν και να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα στο νησί μας. Μπορώ να προηγηθώ. Ναι. Από εδώ για να υπογράψουμε την διαδικασία. Από εδώ. Η
για να μην θεωρηθεί ότι λειτουργώ υπέρ της Καρδάμενας, πρώτα υπογράψαμε του καμαρίου της Κεφάλου, για να μην λένε όλοι ότι ο Δήμαρχος στο χωριό του προσέχει. Φαντάζομαι θα είμαστε στην ώρα μας έτοιμοι. Και πιο πριν. Να σημειώσω εδώ και να κλείσω το πρώτο μέρος. Πολύ σημαντική και ουσιαστική ήταν η συνεχής παρακολούθηση και πίεση τόσο των δικών μας προς τους δικούς μας υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και προς την όλη διαδικασία να εξελιχθεί και να φτάσουμε στο σημερινό σημείο του Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου, του συναδέλφου του Γιώργου Κοκαλάκη, ο οποίος αόκνος εργάζεται για όλη την ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου, την περιοχή ευθύνης που ξεκινά από την Ίσυρο μέχρι την Αστυπάλαια. Θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να τονίσω ότι η δική σας δύναμη δια των μέσων ενημέρωσης αλλά και η δική σας προσπάθεια είναι πολύτιμος βοηθός στο να περάσουμε στην κοινωνία μας τα μηνύματα που απαιτούνται, αλλά και ταυτόχρονα να αναδείξουμε την αναγκαιότητα δράσεων και την υποστήριξη αυτών των δράσεων, των θετικών δράσεων, από όλη την κοινωνία της ΚΟ. Το έχω πει και θα το ξαναπώ ότι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικός σε μια ευνομούμενη κοινωνία και αυτόν τον ρόλο θεωρώ ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης της ΚΟ επιτελούν μέχρι σήμερα με πολύ συνέπεια και με μεγάλη υπευθυνότητα. Είπα προηγουμένως ότι είναι μια ιστορική μέρα για την ΚΟ, γιατί πέραν της υπογραφής των δύο συμβάσεων για τις μελέτες, καταθέτουμε και μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον ολικό επανασχεδιασμό των λιμενικών εγκαταστάσεων που έχουμε στην πόλη της ΚΟ. Και είναι μια πρόταση η οποία, το είπα πριν για τις επερχόμενες γενιές, αλλά είναι μια πρόταση αυτή, θα το επαναλάβω, που υπερβαίνει τα όρια της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής και οποιασδήποτε άλλης Δημοτικής Αρχής. Υπερβαίνει τα όρια της κυβέρνησης, αλλά της σημερινής κυβέρνησης, τα όρια τα χρονικά, αλλά υπερβαίνει ίσως και τα όρια της οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση αυτή δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να είναι ή να θεωρηθεί η πρόταση της Δημοτικής Αρχής Κηρύτση. Θέλουμε η πρόταση αυτή που εκφράζει την ΚΟ να είναι μια πρόταση που θα στηριχθεί από όλους και θα αρχίσει να γίνεται πράξη. Είναι η ΚΟΣ του μέλλοντός μας για την οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Είναι η ΚΟΣ με νωρίτερο και εγκύτερο ορίζοντα του 2024. Πιο όμορφη, πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική, πιο ανταγωνιστική. Η πρόταση που θα δείτε σήμερα και παρουσιάζουμε σήμερα είναι προϊόν όριμης μελέτης, αλλά και κυρίως ορθολογικού σχεδιασμού. Δεν μιλούμε μόνο για τις επισκευές και ίσονο σημασίας παρεμβάσεις. Μιλούμε για ένα ολικό επανασχεδιασμό των λιμενικών εγκαταστάσεων. Ολικό επανασχεδιασμό. Με την κόρα στρέφει το μέτωπό της στη θάλασσα, από την οποία προσδοκά πλούτο και ανάπτυξη. Αυτός ο ολικός επανασχεδιασμός στηρίζεται σε 5 άξονες. Ο πρώτος άξονας. Κατασκευή νέου προβλήτα για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 2 κουρασγεροπλοίων. Το βλέπετε στην προβολή. Για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση λοιπόν 2 κουρασγεροπλοίων μήκους 350 και 250 μέτρων. Στην ίδια περιοχή προβλέπεται και κτίριο επιβατών επιφανείας 1.800 τετραγωνικών μέτρων. Δεύτερος άξονας. Κατασκευή νέου κρυπηδώματος και επέκταση χερσαίου χώρου για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 2 πλοίων της αυτοπλοείας, μήκους περίπου στα 200 μέτρα, με την παράλληλη κατασκευή ανεξάρτητου κτιρίου επιβατών. Επίσης, ο νέος χερσαίος χώρος υπολογίζεται κατά την ορολογία των λιμενικών έργων να έχει χωρητικότητα 2.200 lane meters για τα οχήματα που βρίσκονται σε αναμονή φόρτωσης και εκφόρτωσης. Φόρτωσης και αυτά που βγαίνουν. Τρίτος άξονας. Κατασκευή νέων κρυπηδωμάτων στο ιστορικό λιμάνι
για τη δημιουργία μαρίνας 281 περίπου σκαφών, 281 ακριβώς τα έχει υπολογίσει η μελέτη, σκαφών αναψυχής και με έμφαση στην εξυπηρέτηση των mega yachts με μέγιστη χωρητικότητα 40 θέσεις. Τέταρτος άξονας, νέα κρυπηδόματα μήκους 120 μέτρων για την εξυπηρέτηση κάθε είδους εμπορικής κίνησης. Και πέμπτος άξονας, κυκλοφοριακή κόμβη μέσα στην χερσαία ζώνη του λιμανιού για την ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσα στο λιμάνι, να μην γίνεται αυτό το οποίο βλέπουμε σε αυτόν τον ελάχιστο χώρο που έχουμε μέχρι τώρα κατά την άφιξη την αναχώρηση των πλοίων, αλλά και ταυτόχρονα επανακαθορισμός της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή και σύνδεσή της με τους κυκλοφοριακούς άξονες με προτεραιότητα στον περιμετρικό δισκό, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή. Οι πέντε αυτοί άξονες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ακόμα πολύ σημαντική ανατροπή. Μια πολύ σημαντική ανατροπή η οποία βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης. Πρόκειται για την ανάπλαση όλου του ιστορικού κέντρου με αλλαγή χρήσεων γης, ανθρώπινους ρυθμούς, με εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, με ένα ιστορικό κέντρο πόλο έλξης για τους πεζούς και τον ποδήλατο. Η πιλωτική εφαρμογή του μέτρου αυτού την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο έδειξε τον δρόμο, έδωσε μια άλλη εικόνα για το νησί και την πόλη, μια πόλη πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη. Επανέρχομαι στους πέντε άξονες παρεμβάσεις που αποτελούν την πρόταση για τον ολικό επανασχεδιασμό. Ο πρώτος αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή για να διεκδικήσουμε τη μετατροπή της ΚΟΣ σε home port για την κουραζιέρα, με την κατασκευή νέου προβλήτα για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των δύο κουραζιεροπλοίων και την κατασκευή κτηρίου επιβατών. Αυτή τη στιγμή, επειδή το ερώτημα μπαίνει από πολλούς και αρκετοί συμπατριώτες μας αναρωτιούνται είτε με δημοσιεύσεις, είτε με ερωτήματα προς εμάς και προς τους έχοντες την ευθύνη, τι γίνεται με την κρουαζιέρα. Και βλέπουν συνεχώς μειούμενο τον αριθμό των κρουαζιεροπλοίων που έρχονται όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το εκρεμές της κρουαζιέρας αυτή τη στιγμή έχει μετατοπιστεί προς τη Δυτική Μεσόγειο. Εμείς έχουμε την ατυχία ή την τύχη, αν θέλετε, να βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά. Γι' αυτό τον λόγο, με τη μετατόπιση δηλαδή της κρουαζιέρας προς τη Δυτική Μεσόγειο, η πτώση το 2017 ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Και η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το 18. Ένας πρόσθετος λόγος, τον οποίο επισημάναμε και στη συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών, είναι η αγωνία των εταιριών πλοίων κουραζιέρας για το πότε θα είναι έτοιμη η λιμενική εγκατάσταση να υποδεχτεί τα πλοία. Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση για το πότε είναι ορίζοντας να τελειώσουν αυτά τα έργα των επισκευών, με αποτέλεσμα να δούμε και φέτος τον αριθμό να μειώνεται. Εμείς όμως έχουμε και ένα πρόσθετο πρόβλημα και το γνωρίζετε, και αυτό είναι το μεταναστευτικό. Έχουμε και εδώ μείωση και επιπτώσεις λόγω του μεταναστευτικού. Να σας θυμίσω δύο πράγματα. Οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την κρουαζιέρα με κύρια εθνικότητα πελατών τους Ισραηλινούς ακύρωσαν τελείως τις προσεγγίσεις από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η κατάσταση το 2015 με το μεταναστευτικό. Να σας πω όμως ότι η κατάσταση στα άλλα νησιά είναι ακόμα χειρότερη. Η Χίος θα έχει δύο μόνο κουραζιερόπλαια για το 2018, ενώ η Λέσβος έχει σβηστεί από το χάρτη της κουραζιέρας. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια άλλη επιλογή, η ΚΟΣ κάνει μια άλλη επιλογή. Επιδιώκει να γίνει home port για να δημιουργήσει νέες υποδομές. Με το συγκεκριμένο έργο θα είναι δυνατή η άνετη και ασφαλής προσέγγιση δύο τουλάχιστον πλοίων, δυναμικότητας με βάση τα σημερινά δεδομένα 5 έως 6.000 επιβατών. Με την ύπαρξη του κτηρίου επιβατών θα είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση τόσο των επιβατών όσο και των πληρωμάτων των πλοίων, καθώς και η διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών διαβατηριακού και τελωνιακού ελέγχου. Θα είμαστε το μοναδικό νησί που θα διαθέτει αυτές τις υποδομές. Θέλω να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, το οποίο τα μεγέθη δεν είναι ακριβώς τα ίδια με την ΚΟ, όμως είναι ένα παράδειγμα να το κατανοήσουμε, να το αντιγράψουμε, γιατί δεν είναι και όλα
πλέον να ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα εμείς. Όταν κάποιοι έχουν κάνει κάποιες επιλογές ή κάποια βήματα, πρέπει να τα βλέπουμε και να μαθαίνουμε. Και το παράδειγμα δεν είναι άλλο από τη Βαρκελόνη. Συνηθίζουμε να λέμε για την ανάπτυξη της Βαρκελόνης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν εκεί. Και τους συγκρίνουμε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν μεταγενέστερα στην Αθήνα. Η μεν μία πόλη και μια χώρα αξιοποίησε τον παράγοντα Ολυμπιακοί Αγώνες μετά την τέλεσή του στη Βαρκελόνη, με την πλήρη ανάπτυξη των εγκαταστάσεων που έγιναν, είτε σε χτηριακές υποδομές, είτε σε αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε στις ανακαινήσεις κτηρίων. Εμείς κατασκευάσαμε κτίρια, εγκαταστάσεις, υποδομές, αθλητικές κλπ. Και τα αφήσαμε εκεί και ρημάζουν. Το παράδειγμα της αξιοποίησης της κρουαζιέρας στη Βαρκελόνη λέει ότι από το 2000 έως το 2014 ο λιμένας της Βαρκελόνης διέθεσε 109 εκατομμύρια ευρώ σε υποδομές κρουαζιέρας. Σε 14 χρόνια μέσα. Σημαίνει η επένδυση ήταν περίπου στα 7 με 8 εκατομμύρια τον χρόνο. Σήμερα διαθέτει 6 διεθνείς τερματικούς σταθμούς κρουαζιέρας και προγραμματίζει να κάνει και ένα 7ο, ο οποίος κατασκευάζεται και θα λειτουργήσει μετά από επενδύσεις προσεγγίζουν 30 εκατομμύρια. Τις επενδύσεις αυτές τις πραγματοποιεί ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους κρουαζιέρας, η Carnival Corporation. Η άφιξη κάθε κρουαζιερόπλου στο λιμένα της Βαρκελόνης σημαίνει ένα ημερήσιο έσοδο 2,2 εκατομμύρια ευρώ για την ευρύτερη περιοχή και 1,7 από αυτά να παράγονται στην πόλη της Βαρκελόνης. Κάθε λιμενισμός κρουαζιερόπλου στο λιμένα της Βαρκελόνης παράγει κατά μέσο όρο, όπως σας είπα, έσοδα περίπου 1 εκατομμυρίου στην ευρύτερη οικονομία, 9 θέσεις εργασίας, 7 εκ των οποίων είναι στη Βαρκελόνη. Εξίσου σημαντικά είναι και τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη που παράγονται και τα οποία διπλασιάζουν τις άμεσες και έμεσες επιπτώσεις της κρουαζιέρας. Ειδικότερα, για κάθε 100 ευρώ άμεσων δαπανών παράγονται άλλα 100 ευρώ και για κάθε 100 θέσεις εργασίας διατηρούνται επιπλέον 68 θέσεις εργασίας, χάρη στις έμεσες και παράγωγες επιπτώσεις. Για να διαμορφώσουμε αυτή την πρόταση που παρουσιάζουμε σήμερα και να τη συνδέσουμε με μια ευρύτερη στρατηγική για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, μελετήσαμε τη διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, ο οίκος δεν μπορεί να γίνει Βαρκελόνη. Ήταν ένα όμως από τα στοιχεία τα οποία είχαμε στο μυαλό μας και για τα οποία υπήρχαν δεδομένα και μπορέσαμε να συνδυάσουμε και να αναλύσουμε προκειμένου να εφαρμόσουμε ανάλογες πρακτικές. Και εδώ δεν μιλούμε για τα ίδια μεγέθη, βέβαια, το επαναλαμβάνω. Για να μην αρχίσουν κάποιοι και να λένε ότι και εσύ θέλει να κάνει την Βαρκελόνη, δεν μπορεί να κάνει η Βαρκελόνη, αλλά μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα για τα οποία το παράδειγμα του πώς διαχειρίστηκε το λιμάνι της Βαρκελόνης την περίπτωση αυτή είναι πολύ σημαντικά. Θα θέσω 3 ερωτήματα και ταυτόχρονα δώσω απαντήσεις για να προλάβω ίσως εσάς και κάποιους άλλους. Μπορούν ο Δήμος, το Λιμενικό Ταμείο και το κράτος να κατασκευάσουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις που προτείνουμε για τα κρουαζιερόπλια? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η αναζήτηση ξεκινά από την επόμενη μέρα και μετά την ολοκλήρωση του Master Plan του λιμανιού. Έχει ήδη υποβληθεί έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένουμε την απάντηση. Οφείλω επίσης να σας ενημερώσω ότι το 56% των Homeport έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει αυτές τις επενδύσεις που έκανε. Από εκεί και πέρα, προσωπικά εγώ, αλλά και το σύνολο της Δημοτικής Αρχής, φαντάζομαι ότι είναι όριμο και στην κοινωνία, αλλά προσωπικά εγώ και το σύνολο της Δημοτικής Αρχής, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε δογματισμούς. Είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να παραχωρήσουμε χώρους του λιμανιού σε εταιρείες κρουαζιέρας που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε έργα και υποδομές για την ανάπτυξη κρουαζιέρας και να αναλάβουν τη διαχείρισή τους. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Μπορεί η ΚΟΣ να γίνει home port? Και εδώ η απάντηση είναι ναι. Μπορεί να γίνει ένα home port μικρής κλίμακας. Θα δούμε τώρα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για ένα home port για να δώσουμε περαιτέρω απάντηση στην απορία ημών των παρισταμένων αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι στο επόμενο διάστημα θα αρχίσουν τις ερωτήσεις. Ποια είναι τα κριτήρια? Εγκύτητα με διεθνές αεροδρόμιο. Υπάρχει αυτή η εγκύτητα. Δεύτερον, αριθμός
αεροπορικών συνδέσεων ικανός. Υπάρχει. Τρίτο, δυνατότητα διαχείρισης του όγκου επιβατών. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα αναλάβει ο διαχειριστής της κρουαζιέρας. Τέταρτο, βάθη στο λιμάνι για να μπορούν να έρθουν τέτοια πλοία. Υπάρχει με τις σχεδιαζόμενες υποδομές που θα παρουσιάσουμε σε λίγο. Υπηρεσίες ασφάλειας. Υπάρχουν, όπως έχει εμπεδωθεί και στην σύνολο των επισκεπτών μας και στην κοινωνία, ότι η ΚΟΣ είναι ένα ασφαλές νησί. Χωρητικότητα αεροδρομίου. Υπάρχει χωρητικότητα αεροδρόμιο και με τις σχεδιαζόμενες δράσεις στο επόμενο διάστημα και επεκτάσεις θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Έβδομη προϋπόθεση. Εγκύτητα στα δρομολόγια κρουαζιέρας. Η ΚΟΣ έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Είμαστε σε ένα γεωγραφικό σημείο αρκετά πλεονεκτικό. Μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη γεωγραφική θέση για να νησί στην περιοχή και μπορούμε από τους γνωστούς τουριστικούς προορισμούς κρουαζιέρας να πούμε ότι είμαστε κοντά σε τουλάχιστον δύο νησιά που δέχονται τον τουρισμό κρουαζιέρας, αλλά είμαστε και σε ένα γεωγραφικό σημείο πολύ σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή και τη Μεσόγειο. Τερματικό σταθμό έχετε, ρε παιδιά? Είναι αυτός που προτείνουμε και θα τον παρουσιάσουμε σε λίγο. Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος για την ΚΟ. Αλίμονο να πούμε ότι η ΚΟ δεν έχει περιοχή τουριστικού ενδιαφέροντος. Διαχείριση αποσκευών. Είναι αρμοδιότητα του διαχειριστή της κρουαζιέρας. Παραλαβή αποβλήτων των πλοίων. Είναι ζήτημα του Λιμενικού Ταμείου που είναι σε εξέλιξη για το πώς θα παρέχεται στο επόμενο διάστημα. Θα σας πω κάτι ακόμα. Στη συνάντηση που είχαμε με τη Fraport πριν από μερικούς μήνες, βάλαμε στο τραπέζι και το θέμα του Homeport. Στην Fraport, προκειμένου ως προορισμός να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σχετικές υπηρεσίες αεροδρομίου προς επιβάτες επιβίβασης αποβίβασης στην κρουαζιέρα. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω τη δυνατότητα πραγματοποίησης check-in από το λιμάνι προς το αεροδρόμιο για την πτήση κατευθείαν ή από το αεροδρόμιο προς τον τερματικό σταθμό της κρουαζιέρας, τη μεταφορά των αποσκευών από το αεροδρόμιο προς το λιμάνι και αντίστροφα, χωρίς να μεσολαβεί ο επιβάτης, όπως κάνουμε δηλαδή ένα check-in από την ΚΟ για να πάμε σε ένα τρίτο προορισμό και μπορούμε να τσεκάρουμε απευθείας τις αποσκευές και να τις παραλάβουμε από το αεροδρόμιο ή τον τερματικό σταθμό προορισμού. Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα επιληθούν με συνέργειες και με συνεργασία αεροδρομίου και διαχειριστή κρουαζιέρας. Όπως βλέπετε, κινούμαστε με σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα τώρα. Μπορούν ο Δήμος ή το Λιμενικό Ταμείο να διαχειριστούν το θέμα της κρουαζιέρας με λιμάνι αφετηρίας ή προσέγγιση στην ΚΟ? Ξέρετε, και θα το επαναλάβω, ότι δεν μασώ ποτέ τα λόγια μου. Δεν θα χαϊδέψω αυτιά. Ούτε στον Γιώργο που είναι τώρα αντιπρόεδρος και μεθαύριο μπορεί να είναι πρόεδρος, ούτε στον Δαβίδ που έχει μια αγωνία και του αρέσει πάρα πολύ αυτή η λειτουργία, ούτε σε κανέναν πολίτη της ΚΟ. Θέλω να λέω την αλήθεια και θα σας πω ευθέως ότι αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. Να διαχειριστεί ο Δήμος στο Λιμενικό Ταμείο το θέμα της κρουαζιέρας με αφετηρία το λιμάνι της ΚΟ. Μιλάμε για ένα τεράστιο σε εύρος και σε όγκο έργο, το οποίο χρειάζεται τεχνογνωσία, εξειδίκευση και προσωπικό. Συνεπώς, θα πρέπει να πάμε στη λύση της εχώρησης σε έμπειρους διαχειριστές τερματικών σταθμών κρουαζιέρας. Άλλωστε, γιατί κάποιοι θα αρχίσουν να λένε τώρα, κυρία Παπαζαχαρίου, ιδιωτικοποίηση και θα τα ξεπουλήσει και θα κάνει και θα δείξει. Το 52% των homeport την ευθύνη της διαχείρισης την έχει διαχειριστής τερματικών κρουαζιέρας. Στο 45% των περιπτώσεων η διαχείριση γίνεται από το φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του λιμένα. Λιμενική αρχή, επί το ελληνικότερο, όπως θα έλεγε και ένας συνάδελφος εδώ στο Δημοτικό, στο Συμβούλιο, Port Authority. Και στο 3% των περιπτώσεων η διαχείριση γίνεται από κοινού. Εάν μείνουμε στη λογική αυτή που κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν την Ελλάδα, την ΚΟ και την περιοχή στη γνωστή λογική της μιζέριας, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και πουθενά. Άλλωστε το έχει δει ήδη και η κυβέρνηση και είναι θετικότατο αυτό και καταγράφεται στα θετικά της κυβέρνησης η προσπάθεια αξιοποίησης συγκεκριμένων λιμενικών ή άλλων εγκαταστάσεων με την ενοικίαση ή την εχώρηση σε διαχειριστές έξω από την κρατική μηχανή.
Αυτά που μόλις περιέγραψα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αποτυπώνουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να αναπτυχθεί η κουραζιέρα. Γιατί πολύ απλά, και το έχω πει επανειλημμένος, ότι δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε στον κόσμο «Κάντε ένα μόλο και λύθηκε το πρόβλημα αυτόματα», δεν μπορώ να το λέω. Και το έχω πει επανειλημμένος και με όλες τις αποχρώσεις και τη χρειά της φωνής μου, ότι εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα και να λέω «Εντάξει, αύριο ξεκινώ να κάνω ένα μόλο. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια στο λιμενικό ταμείο. Σχεδιάζουμε ένα μόλο, πάμε τον κάνουμε εκεί και λέμε την άλλη ώρα «Ελάτε πλοία και δεν είναι εδώ. Ελάτε κουραζιέρες και ελάτε εδώ». Δεν μπορούμε λοιπόν και δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα να μιλούμε για τέτοιου είδους στροφή στην ανάπτυξη, εάν δεν είχαμε ένα πλήρη σχεδιασμό και αυτόν τον σχεδιασμό αναπτύξαμε πριν για να έρθουμε και να πούμε ότι προχωρούμε στο επόμενο βήμα. Ναι, ο μόλος και το τερματικό σταθμός είναι προϋποθέσεις, αλλά δεν φτάνουν. Σήμερα που είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το σχεδιασμό, καταθέτουμε συνολική πρόταση. Το σχέδιο αυτό δεν είναι απλοϊκό. Στηρίζεται στη μελέτη, στον ορθολογισμό αλλά και στην προσαρμογή των βέλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν αναπτύξει την κουραζιέρα. Δεύτερος άξονας παρέμβασης που περιλαμβάνεται στην πρότασή μας και αφορά στην κατασκευή νέου κρυπηδώματος και στην επέκταση του χερσαίου χώρου για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 2 πλοίων της εκτοπλοείας. Σε αυτό θα το παρουσιάσουν και στη μελέτη, περιλαμβάνει την κατασκευή και νέου σύγχρονου κτηρίου επιβατών, ενώ ο χερσαίος χώρος, όπως είπα, θα έχει περίπου 2.200 lens meters για τα οχήματα που είναι σε αναμονή. Με τη διαμόρφωση του νέου χώρου για την αποκλειστική εξυπηρέτηση τακτοπλοείας, αντιμετωπίζεται με αποτελεσματικό τρόπο ένα χρόνιο πρόβλημα του λιμανιού της ΚΟ, που είναι η έλλειψη του επαρκή χώρου για την απρόσκοπτη αποεπιβίβαση φορτηγών οχημάτων στα πλοία, που είναι πάρα πολλά. Και να σημειώσω εδώ επίσης άλλη μια αγωνία ενός άλλου εξαίρετου συναδέλφου στο λιμάνι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει επαγγελματική σχέση με το λιμάνι, που την καταγράφει κάθε φορά. Το λιμάνι μας με το νέο χώρο της δυναμικότητας που ανέφερα θα είναι πλήρως λειτουργικό και θα αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα δεδομένα. Τράκτορες για αποεπιβίβαση και προσωρινή παραμονή σε φυλασσόμενο χώρο. Θα μπορεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να εξυπηρετεί 2 πλοία τύπου Superfast την ίδια στιγμή και σε πραγματικό χρόνο. Αυτό από μόνο του καθιστά το λιμάνι της ΚΟ πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με τους όποιους σχεδιασμούς του δικτύου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών υπάρχουν στο μέλλον και ταυτόχρονα εξασφαλίζει ανθρώπινες και άψογες συνθήκες παραμονής και διαμονής των επαγγελματιών αλλά και των επιβατών. Ανέφερα το προηγούμενο για τον όποιο σχεδιασμό των μελλοντικών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, γιατί την Δευτέρα στη Σύρο από το πρωί ξεκίνησε μια μαραθώνια συνεδρίαση που θα γίνει και στην Ρόδο στο επόμενο διάστημα. Της Επιτροπής Ναυτιλίας της ΠΕΔ, αλλά παρόντος και του Υπουργού Ναυτιλίας, του συμπατριώτη μας, του Υφυπουργού, του κ. Σαντορινιού, του εκπροσώπου της Blue Star, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Blue Star και άλλων παραγόντων, για την ανάπτυξη δικτύων σύνδεσης των νησιών των Κυκλάδων με τα κύρια λιμάνια, έτσι ώστε να έχουμε συνεχή και καλής ποιότητας θαλάσσιες συγκοινωνίες στα νησιά μας. Αυτό θα ακολουθήσει και στην ΚΟ, στη Ρόδο μάλλον, μια τέτοια συνάντηση, όπου θα αναπτυχθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Και η ΚΟΣ μπορεί να είναι κύριο λιμάνι από το οποίο ακτινικά μπορούν να ξεκινούν μικρότερα δρομολόγια για τα υπόλοιπα νησιά, εάν υπάρξει σχεδιασμός τέτοιου είδους. Επίσης, στο δεύτερο κτίριο που ανέφερα προηγουμένως, θα γίνονται απαραίτητοι έλεγχοι και διαδικασίες για όλους τους επιβάτες. Ο τρίτος άξονας που παρουσιάζεται σήμερα αφορά στην κατασκευή των νέων κρυμπηδωμάτων στο ιστορικό λιμάνι για να γίνουν οι νέες θέσεις για δημιουργία μαρίνας. Με έμφαση, όπως σας είπα, στα μεγάλα σκάφη. Με αυτή την παρέμβαση αλλάζει πλήρως η αισθητική αλλά και η εικόνα του λιμανιού. Δημιουργούμε μια νέα μαρίνα δίπλα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο αναβαθμίζεται κατακόρυφα μαζί με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, στον χώρο του λιμανιού παραμένουν τα τουριστικά ημερόπλια χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Ο τέταρτος, που αφορά την κατασκευή συμπληρωματικών κρυπηδωμάτων 120 μέτρων για την εξυπηρέτηση κάθε είδους εμπορικής κίνησης. Θα πούν αναλυτικά για αυτές τις παρεμβάσεις οι παρόντες. Και κλείνω τους άξονες με τον πέμπτο άξονα.
Μεγαλώνοντας όλη η χερσαία ζώνη εκεί, απαιτείται και μια σειρά έργων σε κόμβους κυκλοφοριακούς αλλά και ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να μην έχουμε αυτό το χαϊχούι που έχουμε και τώρα ακόμα. Μια σειρά λοιπόν από έργα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα γίνουν στην περιοχή για να μην υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, θα κάνεις ένα χάος εκεί. Θα υπάρξουν λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως επίσης στους σχεδιασμούς και με τη διαβούλευση αλλά και την επανακαθορισμό ίσως ή επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, εφόσον φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αυτή τη μεγάλη κίνηση στο λιμάνι που όλοι επιθυμούμε, να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συνδέσεις, έτσι ώστε να αποφορτίζεται γρήγορα το κέντρο. Η πρόταση αυτή, φίλες και φίλοι, θα επιμείνω ότι δεν είναι πρόταση, Κυρίτση. Το τονίζω αυτό. Γιατί κάποιοι πιθανόν να τη βλέπουν έτσι. Όσοι όμως τη βλέπουν έτσι, δεν βλέπουν το αύριο, αλλά το χθες. Όσοι τη βλέπουν έτσι για να την απαξιώσουν, θέλουν να φέρουν την κόστα δικά τους μέτρα της μετριότητας, της ίσονος προσπάθειας, των μικροματικών σκοπιμοτήτων και των άγνων αντιπαραθέσεων. Η πρόταση που μόλις παρουσιάσα, που σας παρουσίασα, είναι η κόστα του 24. Η κόστα του μέλλοντος που ανήκει σε όλους. Ανήκει στη γενιά που έρχεται. Την πρόταση αυτή που σήμερα παρουσιάζουμε σε εσάς θα θέσουμε και σε διαβούλευση. Μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλες προτάσεις. Αρκεί οι προτάσεις αυτές να διαθέτουν ρεαλιστικό υπόβαθρο. Την εβδομάδα που έρχεται, η συνάντηση βέβαια, κάνω μια παρένθεση εδώ, θα γινόταν άμεσα αύριο, αλλά λόγω αδυναμίας του συναδέλφου του κ. Παυλίδη που είναι εκτός ΣΚΟ και μου ζήτησε να πάει την επόμενη εβδομάδα, θα προσδιοριστεί την επόμενη εβδομάδα και με τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων, στους οποίους θα δοθεί η πρόταση αμέσως μετά. Το ίδιο θα γίνει και με τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και τους φορείς. Θα ακολουθήσει νέα διευρυμένη συνάντηση με την Επιτροπή Διαβούλευσης και με φορείς, αλλά και πολίτες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης, για να οριστικοποιήσουμε το περιεχόμενο της πρότασης. Η κοινωνία της ΣΚΟ είναι έτοιμη να δεχθεί και να στηρίξει μεγάλες αλλαγές. Έργα που αλλάζουν την ΣΚΟ, την κάνουν πιο δυνατή και πιο όμορφη. Δυνατή και όμορφη. Αυτή είναι η κόστη του μέλλοντος. Έχουμε κοστολογήσει όλους τους άξονες των παρεμβάσεων. Στόχος μας να επιταχύνουμε την ορίμανσή τους, τις σχετικές αδειοδοτήσεις, αρχής γενομένες από το master plan, όπως είπα. Και στη συνέχεια, να αρχίσουμε να χτίζουμε και να δημιουργούμε. Καλό όλους τους πολίτες της ΣΚΟ. Ό,τι και αν ψήφισαν, ό,τι και αν ψηφίζουν, να κάνουν δική τους υπόθεση αυτή την πρόταση. Να παλέψουμε όλοι μαζί για να γίνει πραγματικότητα. Δεν χρειαζόμαστε στην ΚΟ, δεν χρειάζεται οικός διαχειριστές μιας μικροπολιτικής μιζέριας. Οικός χρειάζεται ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Αυτό το βήμα θα το κάνουμε όλοι μαζί, ενωμένοι. Με συνεργασία, συνεννόηση, συνένωση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του νησιού, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Σας ευχαριστώ. Να πω, πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Γιαμίν, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του μελετητικού γραφείου που συνέταξε την πρόταση. Κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, η συγκεκριμένη πρόταση, και για να προλάβω ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει κατατεθεί στην Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και έχει τη σύμφωνη γνώμη. Για να μην αρχίσει κανένας και λέει πού θα ρίχνουν τις άγκυρες απέναντι, θα είναι από εδώ, στο νοτιά, στο βορειά κτλ. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη λοιπόν της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων. Κύριε Γιαμίν, ένα δεκάλεπτο πιστεύω να μας αναλύσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα εξειδικευμένα. Ορίστε, έχετε τον λόγο. Όπως σας είπε και ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως, έκανε μια έτσι λεπτομερή ανάλυση της πρότασης σε γενικές γραμμές. Ανέφερε η επέκταση του λιμανιού τι θα επιφέρει στην πόλη της ΣΚΟ και γενικά σε όλο το νησί. Από την πλευρά μας θα ήθελα να πω ότι η πρόταση που βλέπετε μπροστά σας έχει μελετηθεί από σοβαρούς επιστήμονες, λαμβάνοντας υπόψη
την σύγχρονη και την εμπειρία που έχουν εφαρμοστεί σε άλλα λιμάνια που έχουν την κρουαζιέρα εδώ και πολλά χρόνια. Χρησιμοποίησαμε επίσης και την βιβλιογραφία την σχετική και καταλήξαμε σε αυτήν την πρόταση που βλέπετε, όπου έχουμε ένα μεγάλο προσόν και αυτό αφορά το ενιαίο μέτωπο με το οποίο θα μπορεί να δένει ένα κρουαζιρόπλοιο μήκους 300 μέτρων σύγχρονα μαζί με την ακτοπλοεία. Αν δείτε, έχουμε περίπου 300 μέτρα διαθέσιμα, 350 μέτρα διαθέσιμα για την εξυπηρέτηση του κρουαζιρόπλοιου και άλλα 140 μέτρα για την εξυπηρέτηση δύο πλοία μήκους 200 μέτρων της ακτοπλοείας. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ο κατάλληλος χερσαίος χώρος, ο οποίος είναι απαραίτητος για να λειτουργεί σωστά μια τέτοια εγκατάσταση. Αυτός ο χερσαίος χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και ρυθμισμένη κυκλοφορία, έτσι ώστε να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμανιού. Έχουμε προβλέψει επίσης και χώρο για κτίριο εξυπηρέτησης των επιβατών της ακτοπλοείας. Αντίστοιχα, ένα δεύτερο κτίριο αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επιβατών της κρουαζιέρας. Είναι έτσι διαμορφωμένη η πρόταση ώστε να μπορεί με ευκολία να εξυπηρετείται η κρουαζιέρα, η οποία προέρχεται από χώρες εκτός της συμφωνίας Σέγγεν. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε. Υπάρχει ένας διαχωρισμός, ο οποίος μπορεί να αποκλειστεί το τμήμα του λιμανιού για την αποκλειστική χρήση των κρουαζιρόπλων που έρχονται από χώρες εκτός Σέγγεν. Παρέλειψα να σας πω ότι στην εγκατάσταση αυτή θα μπορεί να δένει ταυτόχρονα και ένα μικρότερο κρουαζιρόπλιο, μήκος περίπου 200 μέτρων. Συγχρόνως μπορεί να εξυπηρετηθεί και το καταφύγιο των τουριστικών σκαφών. Αν προσέξετε, έχουμε προβλέψει ένα χώρο ειδικό ώστε να προσεγγίζουν τα σκάφη τα οποία θα χρησιμοποιούν το τουριστικό καταφύγιο, το οποίο έχει πλάτος 40 μέτρα, είναι απομακρυσμένο περίπου 200 μέτρα από την ακτή για την προστασία των λουμένων. Αυτό είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Αυτός ο διάδρομος, ο διάβλος, μειώνεται στη συνέχεια στα 35 μέτρα. Για κάθε τμήμα του υπάρχει μια συγκεκριμένη ταχύτητα για τα σκάφη. Το πλάτος αυτό είναι σχεδιασμένο ανάλογα με την ταχύτητα των σκαφών που θα προσεγγίζουν. Αυτά όλα ώστε να λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο τα σκάφη αναψυχής τα οποία θα χρησιμοποιούν την μαρίνα μέσα στην ΚΟ, σύγχρονα με τα κρουαζιερόπλια τα οποία βλέπετε μπροστά σας. Έχουμε προβλέψει επίσης και ένα κτίριο για την εξυπηρέτηση των τουριστών των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταφυγείου, ένα κτίριο μικρότερο, και όπως σας είπα, δύο αποκλειστικά κτίρια για μεν την κρουαζιέρα το ένα και για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοείας. Αυτό που θέλω να προσθέσω επίσης, ότι για την σωστή λειτουργία της συνολικής εγκατάστασης έχουμε προβλέψει την διαπλάτηση της πρόσβασης του λιμανιού και προβλέπουμε επίσης την θωράκιση του δρόμου συνολικά
έτσι ώστε να μειώσουμε τις ανακλάσεις του κυματισμού στην περιοχή, στην περιοχή της λειτουργίας του λιμανιού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακόρυφο μέτωπο, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Ο σκοπός είναι να αυξήσουμε το πλάτος του δρόμου, έτσι ώστε να έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας με μία διαχωριστική νησίδα ανάμεσα και ένα πεζοδρόμιο εκατέρωθεν. Και αυτό που προβλέπουμε επίσης είναι ένας χώρος ώστε να μπορούν να σταθμεύουν τα λεωφορεία, τα τουριστικά, τα οποία φέρνουν κόσμο. Δηλαδή δημιουργούμε μία εσοχή με συγκεκριμένο μήκος και πλάτος, η λεγόμενη drop-off area. Εκεί θα μπορεί να σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία και να αποβιβάζουν τους επιβάτες και να επιστρέφουν χρησιμοποιώντας κάποιους κυκλικούς κόμβους, τους οποίους έχουμε προβλέψει για την ορθή λειτουργία των οχημάτων που θα εξυπηρετούνται από το λιμάνι. Φυσικά, το λιμάνι θα έχει και τον φωτισμό του συνολικά. Βελτιωμένα κρυπηδώματα με βάθη κατάλληλα, αυτό έχουμε προβλέψει. Η θέση της κρουαζιέρας, τα κρυπηδώματα της κρουαζιέρας να είναι σε κατάλληλα βάθη, αυτό μπορείτε να το δείτε και από το σχέδιό μας, το ίδιο ισχύει και για το τμήμα της ακτοπλοείας. Πιστεύω ότι το κάλυψα αρκετά. Αν έχετε έτσι κάποια πρόσθετη ερώτηση, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαμίνο. Οπότε, κύριε Δήμαρχε, να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει ο συνάδελφος να πει κάτι. Όχι. Να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις την κυρία Σταθοπούλου. Δεν ακούσαμε αριθμούς και επειδή φαντάζομαι ότι μιλάμε για μεγάλο... Λοιπόν, να ξαναξεκινήσω λοιπόν. Ακούσαμε την περιγραφή από τον κύριο Δήμαρχο σχετικά με το λιμάνι της ΚΟ, αλλά και με τις συμβάσεις που υπογράψατε για την Καρδάμενα και την Κέφαλο. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν ακούσαμε αριθμούς και επειδή φαντάζομαι μιλάμε για κάποια ποσά μεγάλα, θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς θα γίνουν αυτά τα έργα, γιατί ξέρουμε ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Θα γίνουν από ίδιους πόρους του Δήμου, θα συνεργαστείτε με ιδιώτες, θα πάτε με ΣΔΙΤ, δεν ξέρω πώς. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό, κύριε Δημαρχέ. Όταν λέτε για τα ποσά, εννοείται το ποσό της μελέτης ή του έργου που θα κατασκευάσουμε. Το ποσό της κατακύρωσης της μελέτης, της αξίας της μελέτης για την Κέφαλο είναι 86.000 ευρώ και για την Καρδάμενα 91.000 ευρώ, τα οποία πλέον ΦΠΑ, τα οποία θα πληρώσει το λιμενικό ταμείο. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι μελέτες γίνανε από ίδιους πόρους του λιμενικού ταμείου. Πάμε τώρα στην κατασκευή. Το ξεκαθάρισα στην τοποθέτησή μου, κυρία Σταθοπούλου, θέλετε να το επαναλάβω, ότι προσωπικά έχω μάθει να λέω την αλήθεια και απάντησα σε ένα από τα ερωτήματα για να σας προλάβω. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα, ακόμα και τη συνεργασία με τους ιδιώτες και την εχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης κρουαζιέρας ή του λιμανιού. Το παράδειγμα της Carnival Corporation στην Βαρκελόνη, δεν το ανέφερα τυχαία. Αν θέλετε να σας επαναλάβω και την ακριβώς την έκφραση που είπα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και μάλιστα το τόνισα στη λογική του ότι πιθανόν κάποιοι να θέλουν να μένει η λογική της ΚΟ στη λογική του παρελθόντος και στη λογική του... να μένουμε συνεχώς πίσω χωρίς να κάνουμε βήμα. Ήταν το τρίτο ερώτημα που έθεσα. Μπορούν ο Δήμος της ΚΟΗ, το λιμενικό ταμείο, να διαχειριστούν όλο αυτό το θέμα? Και λέω, το είπα, το τόνισα, δεν μασώνουν τα λόγια μου.
Μιλάμε για ένα τεράστιο σε εύρος και όγκο έργο, το οποίο χρειάζεται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συνεπώς, το ξαναλέω, πρέπει να πάμε στη λύση ή θα πρέπει να πάμε και στη λύση της εχώρησης σε έμπειρους διαχειριστές αυτής της λειτουργίας. Εάν η ιδιωτική εταιρεία, για παράδειγμα, θέλει να συμμετέχει στο project της κατασκευής των εγκαταστάσεων στο λιμάνι Δισκό, βεβαίως και θα πάμε. Είναι ξεκάθαρη θέση της Δημοτικής Αρχής. Βεβαίως, όπως είπα, και είπα ότι ένα μεγάλο, το 85% περίπου των έργων, εάν δεν με απαντάει η μνήμη μου, των εγκαταστάσεων σε home port λιμάνια, έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν χρηματοδοτηθούμε και υπάρξει, για παράδειγμα, η εταιρεία Hipsy Zeta Corporation, η οποία θέλει να συμμετέχει σε αυτό και να λάβει τη διαχείριση, βεβαίως και θα πάμε και σε αυτό. Θα είμαστε ξεκάθαροι. Μην ακούσω χωρήσεις και ιδιωτικοποίησεις, δεν με αγγίζουν πλέον. Προκειμένου ο ΙΚΟΣ να προχωρήσει μπροστά, θα αξιοποιήσουμε όλα όσα μας δίνει η δυνατότητα η νομοθεσία, με διαφάνεια, συναπόφαση και βεβαίως στην κατεύθυνση του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος. Κύριε Πίτση, ορίστε. Σε συνέχεια λίγο της ερώτησης, αν έχει προβλεφτεί το κόστος της συγκεκριμένης πρότασης για το λιμάνι. Και ένα δεύτερο, γνωρίζουμε ότι στη συνάντηση που είχατε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου υπήρχαν από την πλευρά του Υπουργείου κάποιοι προβληματισμοί για το αν η αρχαιολογία δώσει τις απαιτούμενες άδειες για να προχωρήσει το έργο. Έχουν προβλεφτεί αυτά? Το κόστος υπάρχει πλήρως αναλυμένο και οι προμέτρες είναι στη διάθεσή μας και βεβαίως θα την έχουν και εσείς και όλοι. Είναι 29.650.000. Εδώ τώρα μιλάμε για καθαρό κόστος εργασιών όμως. Έτσι, προσοχή. Εάν το έργο κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο, αυτό σημαίνει ότι το κόστος αυτό σχεδόν διπλασιάζεται. Δηλαδή, βάζοντας ΦΠΑ, βάζοντας απρόβλεπτα 15%, βάζοντας εργολαβικό όφελος 18%, αυτό σημαίνει άλλα τόσα για συνολικό προϋπολογισμό. Το 29.650 είναι καθαρό κόστος εργασιών. Όχι. Παρακαλώ. Λάθος, κατάλαβα. Μπορεί. Ορίστε. Το κόστος που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, δηλαδή τα 29.650, αυτά περιλαμβάνουν το εργολαβικό όφελος, τα απρόβλεπτα και τις αναθεωρήσεις, καθώς και το ΦΠΑ 24%. Αν θέλετε να σας το αναλύσω, το κομμάτι της ακτοπλοείας και της κρουαζιέρας θα κοστίσει περίπου 24 εκατομμύρια. Το τουριστικό λιμάνι θα κοστίσει περίπου 800.000. Η πρόσβαση του λιμανιού ακόμα το ίδιο 800.000 και τα κτίρια εξυπηρέτησης επιβατών, γενικά και τα τρία κτίρια, είναι 4 εκατομμύρια. Αυτά όλα μαζί μας κάνουν 29.600.000 περίπου. Η όλη μελέτη, όπως θα την είδατε, κύριε Πίτση, απεγκλωβίζει τον όγκο του κάστρου από αυτό που φοβούνται χρόνια οι αρχαιολόγοι. Να μην μετατραπεί ένα θαλασσινό κάστρο σε χερσαίο. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πρόταση μετατοπίζονται όλες οι εγκαταστάσεις προς την πλευρά της ΔΕΗ και απελευθερώνονται ο χώρος που κλείνεται από τη σημερινή κτηριακή εγκατάσταση, αφού και αυτό το κτίριο φεύγει από εκεί και μεταφέρεται πολύ μπροστά και σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση από το κάστρο. Εάν εδώ οι αρχαιολόγοι πλην της εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων, αν βρεθεί κάτι στις υποσκαφές κλπ, προβάλλουν εμπόδια, σημαίνει ότι κάποιοι θα πρέπει να κάνουν παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και ένας από αυτών θα είναι ο Δήμος, για να αντιληφθούν κάποιοι ότι εγκαταστάσεις που βελτιώνουν και την εικόνα και διασφαλίζουν, αν θέλετε, και τη στατική επάρκεια κτηρίων ή κατασκευών όπως είναι το κάστρο, δεν μπορεί να βρίσκουν εμπόδιο στο μονόχνοτο ή στο μονότονο της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή του Υπουργείου Πολιτισμού. Εάν θέλουν να μας οδηγήσουν σε ένα νέο ελληνικό και να μπλέξουμε με διάφορες τέτοιες ιστορίες, πολύ εύκολα μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν συμπαθούν την ΚΟ ή είναι εχθροί της ΚΟ και δεν θέλουν να γίνει αυτό το πράγμα.
Και είπα, προσπάθειά μας είναι να αντλήσουμε πόρους για να μην μας πούμε πού θα βρει το κράτος τους πόρους, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ακόμα αν θέλετε και από εταιρείες οι οποίες θέλουν, και πιστέψτε με, υπάρχει τουλάχιστον μία η οποία ενδιαφέρεται, διεθνής εταιρεία, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Κύριε Λιωδάκη, ορίστε. 24 εκατομμύρια περίπου όσον αφορά τα έργα για την κρουαζιέρα, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Έχετε έρθει σε επαφές με τις εταιρείες κρουαζιέρας που μπορεί να ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο, και εμείς θα τους δώσουμε, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Δηλαδή, άμα μια εταιρεία δώσει τα λεφτά ή δύο εταιρείες, αυτές θα αναλάβουν να φέρουν και τα κρουαζιεροπλοία τους εδώ πέρα, δηλαδή τρίτες εταιρείες θα τις κόψουμε. Και πέρα από αυτό, επειδή μιλήσετε για ειλικρίνεια και ότι μιλάτε ειλικρινά κτλ., με το χέρι στην καρδιά, πόσο ολοποιήσιμο είναι αυτή η πρόταση όσον αφορά τη δικιά σας ιδέα, μιλάω, έτσι, για τα επόμενα δύο χρόνια που σας έχουν μείνει, να γίνει, δηλαδή να ξεκινήσει έστω οι μελέτες, έστω κάποια χρηματοδότηση για τις μελέτες, πόσο ολοποιήσιμο είναι? Γιατί μετά, άμα είναι κάποια άλλη δημοτική αρχή, δεν είναι στο χέρι σας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Γι' αυτό είπα, κύριε Λιωδάκη, ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι υπόθεση της Δημοτικής Αρχής Κηρύτση, της τωρινής περίοδου, ούτε της σημερινής κυβέρνησης αυτής της περίοδου. Είναι η πρόταση που έχει μέλλον, χρονικό ορίζοντα υλοποίηση που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 2024. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τελειώσουν οι μελέτες, να εγκριθούν όλα αυτά που πρέπει και να σηκώσουμε τα μανίκια για τα λεφτά. Και ήδη είπα ότι έχουμε κατατεθεί προτάσεις, αλλά υπάρχουν και ενδιαφερόμενες εταιρείες ή θα απευθυνθούμε σε εταιρείες προκειμένου να επενδύσουν. Εάν μια εταιρεία λοιπόν έρθει εδώ, είναι προφανές ότι τα πλοία της θα τα φέρει εδώ, τη συμφέρει. Το να αποκλείσει κάποιες άλλες εταιρείες σημαίνει ότι μειώνει το όφελος. Και το όφελος της εταιρείας είναι από τον ελιμενισμό, από τη χρήση των εγκαταστάσεων, από το οποίο είναι στη λογική του ανταποδοτικού τέλους και της ίσπραξης των χρημάτων που έχουν επενδύσει. Δηλαδή, αν πούμε ότι εδώ έρχεται η εταιρεία Α, δεν μπορεί να αποκλείσει την εταιρεία Β να έρθει, διότι αν περιμένει μόνο από τα πλοία της, δεν θα κάνει ποτέ απόσβεση. Εάν επιτρέψει στη Β και δεν επιτρέψει στη Γ επειδή είναι ανταγωνίστριά της, πάλι θα μειωθούν τα έσοδά της. Άρα λοιπόν, ο φόβος του θα έρθει μια εταιρεία και θα αποκλείσει κάποιες άλλες, ο φόβος ότι εχωρούμε, να φύγει από το μυαλό μας. Εάν δεν γίνει έτσι, δεν θα γίνει ποτέ. Σας βάζω υπογραφή, όπως βάλαμε πριν με τον κύριο Γιαμίν, σας βάλω 15 υπογραφές, ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα και όσοι βαυκαλίζονται με την ιδέα ότι μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας ή με το ελληνικό κράτος, αυτό θα δείτε. Και παράδειγμα, τα σχολεία, συντήρηση των σχολείων. Άλλο θέμα θα το πούμε όταν έρθει η ώρα, όταν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Των βλαμμένων, όπως λέμε στην τεχνολογία, οπλισμένου χειροδέματος από το σεισμό. Εδώ να σημειώσω κάτι. Είδα τελευταία από τα αντίπα, δεν θυμάμαι σε ποιο. Μάλλον θυμάμαι σε ποιο. Πόσο καμάρωνε για το μεσδίτ κατασκευαστέν δημόσιο σχολείο κάπου στην Αττική. Και έλεγε ένα κόσμημα που κατασκευάστηκε μεσδίτ. Έχω ένα ερώτημα και τον κύριο Γιαμίν καταρχήν και μετά σε εσάς, κύριε Δήμαρχε. Οι μελέτες αυτές κατά πόσον επηρεάζουν περιβαλλοντικά τις ακτές μας, αυτό είναι ένα πολύ βασικό που θα θέλαμε να γνωρίζουμε, και αν η μελέτη είναι τέτοια ούτως ώστε να προστατέψει γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με την φθορά των ακτών, με τη διάβρωση των ακτών μας. Αν έτσι όπως θα κατασκευαστούν τα έργα, θα προσφέρει και περιβαλλοντική ωφέλεια στις ακτές μας. Κύριε Δήμαρχε, μια από τις εταιρείες, που δεν είναι βέβαια μόνο οι εταιρείες που κάνουν κρουαζιέρα που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους έργα, υπάρχουν και τεράστιοι τουριστικοί οργανισμοί. Άκουσα τις προάλλες, μάλλον διάβασα, για τις τοποθετήσεις του Προέδρου της ΤΟΥΗ, ο οποίος αυτή η εταιρεία, επειδή διακινεί πάρα πολλές χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμο, ενδιαφέρεται και φυσικά για την κρουαζιέρα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει μέσα στις συνέργειες που σκέφτεστε να δείτε, εκτός από την Fraport και η ΤΟΥΗ, η οποία θα πρέπει να διακινήσει τον κόσμο σε συνεργασία με τη Fraport, βέβαια, και προς το λιμάνι μας. Για να κάνει κρουαζιέρα. Ποιο θα είναι το όφελος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου? Τι αφήνουμε δηλαδή στο Λιμενικό Ταμείο πρακτικά σε έσοδα
από ένα τέτοιο αναπτυξιακό έργο, ανεξάρτητα με το ποιος θα το διαχειριστεί. Ετού η κυρία Παπαζαχαρίου, ήδη η ΤΟΥΗ προσπαθεί έξω να ξεκίνησε στην κατεύθυνση της κρουαζιέρας. Έχει 6 ήδη καράβια, λέει ο ειδικός επιτυπέματος, ο κύριος Γερασκλής. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ούτε αυτό είναι εκτός των σκέψεων. Απλά ανέφερα τη συζήτηση με την Φραπόρτ για το αεροδρόμιο, γιατί τέτοιου είδους συζήτηση σε τέτοιο επίπεδο δεν είχαμε προχωρήσει και δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα πριν καταλήξουμε σε αυτήν την πρόταση την οποία έχουμε κάνει και όπως αντιλαμβάνεσαι, όχι απλώς στην ΤΟΥΗ αλλά και σε όλους τους μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς θα απευθυνθούμε. Τώρα, τι όφελος θα έχει το λιμενικό ταμείο? Το λιμενικό ταμείο, πέραν των τελών ελιμενισμού, τα οποία εισπράττει και τα οποία δεν μας δίνουν καμία δυνατότητα να τα επενδύσουμε, γιατί περνάμε από 1.000 κύματα μέχρι να πάρουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις, δεν είναι μόνο να μαζεύει λεφτά και να λέει ότι έχουμε λιμενικό ταμείο που έχει 2,5 εκατομμύρια. Είναι προφανές ότι θα αυξηθούν τα έσοδα με τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων. Σας είπα όμως προηγουμένως μια ανάλυση για, για το όφελος της ανάπτυξης και του home port. Δεν κάνει κάτι ο Δήμος, αγαπητή κυρία Παπαζαχαρίου, και το λέω προς όλους, για να ωφεληθεί ο Δήμος ως επιχείρηση. Κάνει μια κίνηση ο Δήμος, το λιμενικό ταμείο ή κάθε δημοτική αρχή σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, προκειμένου να ωφεληθεί η τοπική κοινωνία. Ας μην εισπράξει τίποτα το λιμενικό ταμείο. Το ελάχιστο να εισπράττει. Το 0,1 ευρώ ανά επιβάτη που εισπράττουμε από τις εταιρείες ή το 1 ευρώ που εισπράττουμε ή τα 3 που εισπράττουμε παλαιότερα, γιατί θα πω και προς την Τουρκία. Το να έχω 2,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή ταμείο και να έχουν περάσει από το 8, έμεινε το διάστημα 11-14 που δεν προχώρησε η υπόθεση των μελετών. Να φτάσω το 14 για να απολοφήσω το 17, για να απολοφήσω προς το τέλος του 17, 150.000, 170.000 για τις μελέτες. Καταλαβαίνετε ότι δεν με ενδιαφέρει να έχω μεγάλο ταμείο, φτάνει αυτό να μπορώ να το επενδύω. Όμως σας είπα ότι για κάθε 100 ευρώ δαπανών από το home port παράγονται άλλα 80. Δηλαδή, το έμεσο όφελος για κάθε 100 ευρώ είναι άλλα 80. Για κάθε 100 θέσεις εργασίας, φανταστείτε πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν εδώ, διατηρούνται επιπλέον 68 θέσεις εργασίας. Και το σημαντικότερο απ' όλα, στην λογική της τα μεγέθη σας είπα προηγουμένως δεν είναι τα ίδια, το ημερήσιο έσοδο από την λειτουργία της συνολικής εγκατάστασης Βαρκελόνη, επαναλαμβάνω, δεν είναι τα ίδια μεγέθη, σας το λέω απλώς για να δείτε τα ποσοστά. Από τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ για την ευρύτερη περιοχή, το 1,7 παράγεται στη Βαρκελόνη, στην πόλη της Βαρκελόνης. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε αυτά τα νούμερα, αλλά φανταστείτε το πολλαπλασιαστικό όφελος για το νησί της ΚΟ, για τον οποιοδήποτε προορισμό στην ΚΟ, είτε λέγεται πόλη, είτε λέγεται ζιά, είτε λέγεται καρδάμενα, είτε λέγεται κέφαλος, είτε λέγεται μαστιχάρι, από την μετακίνηση όλων αυτών των ανθρώπων που θα έρχονται, αφού θα έχουν το περιθώριο να μείνουν αρκετές ώρες και δεν θα περιμένουν το πλήθος γραμμής για να φύγουν, άρα περιορίζουν τον χρόνο, το τι μπορεί να μείνει εδώ. Και αν πούμε ότι έρχονται 5 με 6.000 κόσμος, φτάσουμε σε αυτό το ψηλό σημείο που είναι ο στόχος, δεν σας λέω ότι θα βγουν έξω οι 5.000, θα βγουν οι 2.000. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να μην αγοράσουν την εκδρομή από το τουριστικό γραφείο της ΚΟ και να νοικιάσουν πουλούμενα για να τους μετακινήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στη ΖΙΑ και να μην αφήσουν κάποια λεφτά ή να κινηθούν στην παλιά πόλη της ΚΟ και να μην αφήσουν κάτι. Είναι λοιπόν το όφελος που πρέπει να στοχεύουμε, όχι του λιμενικού ταμείου στενά και αποκλειστικά, αλλά το όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Μπορεί να σαφή το ερώτημα και ίσως επειδή συνδέεται όλο αυτό το αναπτυξιακό έργο με τον μεγάλο στόχο που έχετε βάλει και έχετε ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό, την ανάπλαση ολόκληρης της πόλης, ιστορικού κέντρου, με κανόνες κτλ. Αν θα μπορούσε ένα τέτοιο αναπτυξιακό έργο μέσα από κάποια έσοδα που θα υπάρχουν είστε στο λιμενικό ταμείο και αν βέβαια σας δίνεται και δυνατότητα από τον νόμο, ούτως ώστε αυτά να επενδυθούν για το μεγάλο στόχο που έχετε θέσει, γιατί και εκεί θα χρειαστούν λεφτά και δεν νομίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να δίνει. Είναι σας έκφραση. Λεφτά υπάρχουν. Εάν μας δώσουν τη δυνατότητα, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
Εάν αυτό το πλάνο, βέβαια, να το συνδέεται, αλλά να το αποσυνδέσω και σε χρονικό ορίζοντα. Παρεμβάσεις στην πόλη που θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και πριν ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Είναι προφανές. Είναι προφανές ότι οι παρεμβάσεις στην πόλη θα ξεκινήσουν. Ένα αφελές ερώτημα για να αρχίσει να κουβεντιάζεται. Τι χρειάζεται η κίνηση των Ιωταχή από την στροφή Ελευθερίου Βενιζέλου, Βασιλέως Παύλου, Ιπποκράτους που κατεβαίνουν στο Αχταίον και ξαναστρίβουν δεξιά για να πάνε στη Μαρίνα. Έχουμε 10 άλλους δρόμους να πάμε. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, να σας απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, αυτή την συνολική πρόταση που είδατε. Θέλω να πω ότι σε επόμενη φάση, η οποία θα γίνει στο άμεσο μέλλον, είναι να εκπονηθεί η οριστική μελέτη του έργου αυτού, ώστε να μπορεί να δημοπρατηθεί. Στο πλαίσιο της οριστικής μελέτης θα εκπονηθούν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα εξετάσει τις επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου στο περιβάλλον και στο ανθρώπινο δυναμικό. Συγχρόνως θα εκπονηθεί και μια ακτομηχανική μελέτη, η οποία θα εξετάσει επίσης τις επιπτώσεις από ακτομηχανικής άποψης στις παραλίες που είναι δίπλα στο έργο συνολικά. Ευχαριστώ. Κύριε Κιάρη, μήπως θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Δήμαρχος. Τι σας έκανε να αλλάξετε εντός όταν θυμόμαστε ότι πέρσι το ίδιο διάστημα σε όλες τις λαϊκές συνελεύσεις απαντήσατε ότι μακριά από εμένα τα φαραωνικού τύπου έργα. Τι έχει αλλάξει από πέρσι μέχρι φέτος. Και για την υλοποίηση, να μην επανέρχομαι. Ναι, ο σεισμός το ξέρουμε, αλλά θέλω να πω και στην άποψη. Στην υλοποίηση τώρα, θα γίνει τμηματικά, δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Γιαμίν προηγουμένως, στα 24 εκατομμύρια ξεκινάμε με τα έργα κουραζιεροπλοίων, με το ομόλο κουραζιεροπλοίων, με το λιμάνι, με τις χερσές, ποια σειρά θα υπάρχει, αν θα γίνει δηλαδή η σειρά και πώς θα το διαχειριστείτε. Βλέπεις τι έχασες που δεν ήσουν εδώ από την αρχή. Α, παρακολουθούσες μέσα. Είπα και εξακολουθώ να το λέω, ότι στις συνεχείς προτάσεις, Γιώργο, Ηλία, κάντε ένα μόλο και θα βγαίνετε συνέχεια, είμαι κάθετα αντίθετος. Γιατί είναι πολύ εύκολο να λέω κάνε ένα μόλο ή κάνε μια επέκταση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούσα να δεχτώ και να αποδεχτώ ότι αυτό από μόνο του λύνει το πρόβλημα της κουραζιέρας. Έλεγα λοιπόν και εξακολουθώ να λέω και το τόνισα και σήμερα, αγαπητέ Γιάννη, ότι εάν δεν έχεις ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πλάνο, δεν μπορεί να βγαίνει να εξαγγέλνει πράγματα. Μπορούσα πολύ εύκολα να λέω σε όλες μου τις, όπως θυμάμαι το 2002, λέγανε στόχος η ιατρική σχολή στην ΚΟ. Το 1900, το 2000, στόχος ξέρω εγώ κάτι άλλο. Εάν δεν έχεις κάτι χειροπιαστό στα χέρια σου, που να λες ότι αυτό το πράγμα μπορώ να το κάνω και δεν κάνω μόνο ένα μόλο, ένα μπαστούνι, εκεί να κάνεις ένα μπαστούνι προς τα εκεί. Τώρα μάθαμε και την έννοια μπαστούνι, κύριε Γιαμίν. Ένα μπαστούνι και την άλλη μέρα θα έρθουν όλα τα κουραζιερόπλια. Να κάνεις και μια στροφή από εκεί για να κόψεις τον καιρό, λένε οι ναυτικοί μας που ξέρουν τους καιρούς, καελύνεις το πρόβλημα. Αυτές οι λύσεις είπα ότι δεν πρόκειται να σας αποδεχτώ ποτέ. Γιατί σήμερα η λογική του master plan την οποία επεξεργαζόμαστε έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 12, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ξεκινήσαμε το 14 να σχεδιάζουμε και να μπορέσουμε να πάμε στην προκήρυξη για την διαδικασία του master plan. Αλλά και το γεγονός του σεισμού μας οδήγησε να επιταχύνουμε κάποιες λογικά βήματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Τα λογικά βήματα που έγιναν μέσα από μελέτη απέδειξαν ότι αν γίνουν 1, 2, 3, 4 και όχι ξεκομμένα κάποια πράγματα, τότε μπορούν να υλοποιηθούν. Γι' αυτό έβαλα και 5 άξονες οι οποίοι πρέπει να γίνουν προκειμένου αυτό να έχει επιτυχία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα από μόνο του. Ούτε να πω ότι θα ρίξω λεφτά για να κάνω ένα λιμάνι, αν δεν έχω εξασφαλίσει κάποια πράγματα, ούτε να εξασφαλίσουμε κάποια και να μην έχουμε λιμάνι. Εάν δεν γίνουν όλα αυτά μαζί και σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, δεν μπορούμε να συζητούμε. Αυτή είναι η αλλαγή. Αν εξασφαλιστεί μόνο μια συνεργασία. Κοίταξε να δει, το να γίνει για παράδειγμα των κουραζιεροπλοίων, όπως βλέπεις εκεί στον χάρτη,
θα πρέπει να γίνει όλο το άλλο κομμάτι πριν της χερσαίας ζώνης για τα επιβατικά και την αυτοπλοεία. Όλο μαζί λοιπόν θα πρέπει να προσταθεί και όλο μαζί πρέπει να δημοπρατηθεί. Και αυτός είναι ο στόχος. Ξαναλέω, ένα ξεκομμένο ξαφνικά, ναι παιδιά, εγώ βάζω στόχο ένα μόλο, χωρίς να έχω κάνει μια ανάλυση πριν με δεδομένα οικονομικά και τι άλλο μπορεί να γίνει, δεν είναι της πολιτικής μου λογικής να το λέω. Είναι πολύ εύκολο να βγαίνω και να λέω. Υπάρχουν άλλωστε πολύ λιμενολόγοι στην ΚΟΟ, όπως υπήρχαν κάποτε και πολλοί συγκοινωνιολόγοι. Κάναμε μια λύση, μεγαλώσουμε τη σκάλα του πολεμικού, να στρίψουμε από εκεί το ένα, να στρίψουμε το άλλο. Το μόνο που δεν μας είπαν μέχρι τώρα είναι η πρόταση που είχε κάνει κάποτε ο Γιάννης ο Παρασκευάς για το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Ρόδο, που αν την είχαν εφαρμόσει θα είχαν εργοστάσιο. Ξέρετε, εκεί αρνιόταν ο καθένας να κάνει το εργοστάσιο στην περιοχή, τη δική του. Και ο Γιάννης ο Παρασκευάς είχε πει: εντάξει, αφού αρνείστε όλοι, το βάλουμε πάνω σε μια μπλοντή εξέδρα και το γυρίζουμε γύρω-γύρω από τη Ρόδο. Λοιπόν, ο καθένας τώρα λέει: μεγάλωσε τον μπαστούνι εκεί, κάνε το ένα εκεί, κάνε το άλλο εκεί. Και σε αυτό ήμουν κάθετα αντίθετος και εξακολουθώ να είμαι. Αν δεν υπάρχει συνδυαστική δράση σε αυτά και συναπόφαση, τι να πάμε να κάνουμε, να μην το κάνουμε καθόλου. Βέβαια, εμείς θα το παλέψουμε για να το προχωρήσουμε, να το ολοκληρώσουμε και θα πούμε αυτό είναι. Έλα, κύριε Πίτσι, που είσαι μεγάλη εταιρεία κουραζιέρας ή επενδύεις στα λιμάνια, θέλεις να επενδύσεις. Πάμε μαζί. Θα γίνει προκήρυξη, βέβαια, θα φωνάξουμε συγκεκριμένα τον ένα για να του πούμε λαπάρτο. Και υπάρχουν ενδιαφερόμενοι σε αυτό. Τώρα, κάτι άλλο, είπες, Γιάννη. Εσύ ήδη για το λιμάνι σου. Ότι ήταν αρνητική η θέση, πήρατε δηλαδή κόκκινο φως από τον υπουργό. Ήταν αρνητική. Παρουσιάσατε το συγκεκριμένο master plan. Ακριβώς. Ήταν αρνητική ότι εμείς με τα λεφτά που έχουμε, τα 8,5 εκατομμύρια που έχουμε υπολογίσει, δεν θα προχωρήσουμε σε άλλα έργα παρά το να επαναφέρουμε το λιμάνι στην πρώτερη κατάσταση. Χωρίς το κτίριο. Λοιπόν, εκεί διαφωνήσαμε. Και επειδή εγώ είμαι ευγενής τελευταία, ανέλαβε τον πρωτοαγωνιστικό ρόλο ο κύριος Γερασκλής για να πει ότι αυτά τα πράγματα που μας λέτε είναι αστεία και δεν μπορούμε να τα συζητούμε. Βέβαια, στο τέλος είπα, εντάξει, φέρτε μας το master plan, να δούμε και αφού ξεπεράσετε αρχαιολογίες και λοιπά, όπως το ερώτημα που έβαλε ο κύριος Πίσης προηγουμένως ή ο κύριος Λιδάκης, δεν θυμάμαι, στη λογική πετάτε τον παλάκι πιο πίσω και να φύγει από εμάς. Σας λέω όμως ότι προχθές στη Σύρο, συζητώντας με τον κύριο Σαντορινιό, δεν ήταν αρνητικός. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί τη Δευτέρα κάναμε ολόκληρη κουβέντα με τον μηχανικό και στην πολιτική, σε ανώτερο επίπεδο βέβαια εκείνος και βουλευτή το Δεκανήσου. Γιατί τι λες, μου λέει, είναι δυνατόν να τα αποκλείσει αυτά έτσι εύκολα. Θέλω την πρόταση άμεσα. Και γι' αυτό είπα ότι θα γίνει και μια τέτοια συνάντηση στην Ρόδο για την αυτοπλοεία. Βέβαια πριν εμείς θα πάμε και από εκεί, γιατί ούτως ή άλλως οι εγκρίσεις από την. Από την ΕΣΑΛ είναι απαραίτητες για την προχωρήσουμε στο λιμάνι. Ίσως η λογική το ότι τα χρήματα είναι αυτά και φτάνουν μέχρι εκεί είναι και λίγο ανασταλτικός παράγοντας σε κάποιους υπηρεσιακούς. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση, διότι αν χρειαστεί, μπορώ να τον αγγείλω κύριε Γερασκλή, έχουμε ζητήσει και συνάντηση με το γραφείο του Πρωθυπουργού για αυτή την υπόθεση. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά κυρίως γι' αυτό. Θα έχει αναλάβει ο κύριος Γερασκλής αυτό. Τελειώσαμε. Έχεις άλλη. Ναι. Των υποστηρικτικών έργων που αναφέρατε και ειδικά στο οδικό δίκτυο, υπάρχει σκέψη επαναφοράς διπλοδρόμης του Λιμανιού. Όμως είπα ένα ερώτημα φιλολογικό. Τι χρειάζεται η στροφή Βασιλέως Παύλου Ιπποκράτους και εσύ μου επαναφέρεις στο λιμάνι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αν υπήρχε έστω και μία δυνατότητα, θα την είχε κάνει ο προκάτοχός μου, που την εξήγηλε και την είχε σημαία. Αν υπήρχε μία δυνατότητα ενός λογικού ανθρώπου να γίνει αυτό το πράγμα, φαντάζομαι θα το είχαν κάνει την προηγούμενη περίοδο. Εδώ υπάρχουν αιτήματα των επιχειρηματιών και των πολιτών που μένουν στην περιοχή να κλείσει τελείως το λιμάνι και να είναι μόνο ταξί και αστική συγκοινωνία. Όλο το καλοκαίρι και πριν και μετά το σεισμό. Δεχόμαστε πιέσεις από όλο τον κόσμο να κλείσει το λιμάνι, να υπάρξει αυτός ο ωραίος περίπατος και να περνάνε μόνο ταξί και αστική συγκοινωνία. Και επειδή στο επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να τοποθετούνται και ηλεκτρονικές μπάρες σε κάποια σημεία της πόλης που θα κινούνται με κάρτα,
Ακόμα και τα ταξί ή τα λεωφορεία θα πρέπει να έχουν κάρτα να ανοίγω, κλείνει αυτό. Και δεν θα είναι ανοιχτό και θα έχουμε εκεί ένα security, όπως λέγανε κάποιοι άνθρωποι. Θα βάλουμε εμείς security να το κλείσετε. Φανταστείτε αυτό το λιμάνι το καλοκαίρι να είναι ελεύθερο να κινείται ο κόσμος. Και όλοι αυτοί οι δρόμοι εδώ μέσα. Και να σταματήσουμε επιτέλους να κυκλοφορούμε με τα μηχανάκια και εμείς οι ίδιοι πάνω στους πεζόδρομους, στους ποδηλατόδρομους, να κυκλοφορήσει το απόγευμα, να έχουμε βάλει μία μπάρα στην 25η Μαρτίου που είναι ντροπή που την έχουμε βάλει και να έχουν κόψει μέχρι τώρα 25 τουλάχιστον φορές με ψαλίδι που κόβουμε τα σίδερα τα λουκέτα. Ή να έχει ένας ταλέμπορος συμπολίτης μας εκεί τα στάντ και να ανεβαίνει το μηχανάκι πάνω από τα στάντ, από το πεζοδρόμιο, από τη ράμπα των αναπήρων για να κατέβει και να πάει με το μηχανάκι μέσα. Και εσείς μου λέτε το λιμάνι. Εδώ πρέπει να βρούμε τρόπο να μην κυκλοφορεί πέραν των αναγκαίων υπηρεσιών κανένας άλλος μέσα στο κέντρο. Έχουμε και μια πόλη που είναι πανέμορφη να την κυκλοφορείς. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε. Μας δώσατε. Άντε. Χρονοδιάγραμμα. Είπαμε ότι η μελέτη αυτή θα παραδοθεί νωρίτερα από ό,τι μας υποσχέθηκε ο κύριος Γιαμίν από το 12μηνο. Η σύμβαση από τις υπογραφείς. Για τις κεφάλου της Αρδάμενας. Αυτό είναι έτοιμο, μπαίνει σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα αυτή η πρόταση και αυτή η πρόταση αφού ψηφιστεί εσωμαντώνεται και στο master plan το οποίο φαντάζομαι θα ολοκληρωθεί μέσα στον προς τα μέσα του τέλη του 18, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Τι περιμένετε κύριε Βαζαχαρή, το Γενάρη να βάλουμε μπροστά? Ορίζοντας το 24. Εν τω μεταξύ. Ορίζοντας το στίχημα της νέας δημοτικής περίοδου. Το κατάλαβα αυτό, αλλά όταν μιλάω για χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον πότε θα καταλήξουν οι συμφωνίες, εφόσον. Εντάξει, το Υπουργείο από ό,τι φαίνεται δεν έχει πρόθεση. Θα πάτε σε συνέργειες με εταιρείες κτλ. Αλλάζουν. Αυτές εδώ άλλαξα εγώ, όπως είπε ο κύριος Κιάρης, με τα φαραωνικά έργα. Ναι. Δεν αλλάζουν τα Υπουργεία. Αλλάζουν, αλλά οι συμφωνίες. Αν τους πείσεις, γιατί εγώ πίστηκα από τη μελέτη που παρουσίασε ο κύριος Γιαμίν και το Λιμενικό Ταμείο. Εάν δεν με έπειθαν, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Οι συμφωνίες μπορεί να προηγηθούν από τα master plan και όλα αυτά, κύριε Δήμαρχε, αυτό ρωτάω. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, όχι συμφωνίες. Εντάξει. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Συμφωνίες για να γίνουν πρέπει να προκηρυχθεί. Γιατί θα πάμε, θα κάνουμε συμφωνήσουμε από πριν. Όχι, δεν θα κάνετε συμφωνίες, θα υπογράψετε. Θα πάμε στην TUI που είπατε εσείς. Μην το λέτε αυτό και είναι. Γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι στην κότη θεωρούν εγώ κοινοπανίες. Δεν έχω ιδιοληψίες εγώ, κύριε. Λοιπόν, θα πάμε στον ΑΒ που δραστηριοποιούνται, εταιρεία που δραστηριοποιούνται σε αυτά, θα τους δείξουμε. Αν εκδηλώσουν ενδιαφέρον, εμείς προχωρούμε. Θα το ψηφίσουμε, θα το αυτό και θα σας καλέσουμε μετά με δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια, εάν δεν βρούμε λεφτά να το φτιάξουμε. Αλλά και αν το φτιάξουμε, η διαχείρισή του, το τόνισα ξεκάθαρα, δεν μπορεί να γίνει ούτε από το Δήμο ούτε από το Λιμενικό Ταμείο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Νομίζω ότι θα κάνουμε άλλη μία μαρίνα εκεί που θα έχουμε τρεις υπαλλήλους να τη λειτουργούν και θα είμαστε με την ψυχή στο στόμα αν θα έχουμε άλλους 8 έκτακτους το καλοκαίρι, άλλους 2 το χειμώνα, αν έχουμε καθαριότητα ή όχι. Φορέας διαχείρισης. Τέλος. Αν πάει ένας άλλος φορέας μέσα αυτό τον. Αυτή που προτείνεται θα γίνει στο εσωτερικό, το παλιό μας λιμάνι εδώ, έτσι όπως προτείνεται στη μελέτη. Αυτό σημαίνει θα πάει και η Μαρίνα στην ίδια διαχείριση. Τι δουλειά έχει το λιμάνι με τη Μαρίνα? Όχι, είπατε για θέση λιμενισμού. Μαρίνα είναι άλλη δουλειά. Έχει καταθέσει μια πρόταση η Μαρίνα, έχει καταθέσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ο κύριος Κανταρζής για την δίκτυο λιμένων. Είναι μια άλλη μεγάλη συνέντευξη που θα την κάνουμε όταν είμαστε έτοιμοι για τη δυνατότητα επεκτάσεως της Μαρίνας ή διαχείρισης της Μαρίνας. Όσο επικρέμαται όμως επί των κεφαλών μας το υπερταμείο, δεν μπορούμε να συζητούμε για τη Μαρίνα, γι' αυτό δεν βγαίνουμε ακόμα για τη Μαρίνα να μιλήσουμε. Όχι, εγώ ρώτησα επειδή προβλέπεται εδώ πέρα θέση λιμενισμού για θαλάσσια σκάφη ή για θαλάσσιο τουρισμού σκάφη κτλ. Στο παρελθόν μας λιμάνι. Ήδη έχουμε νοικιάσει ένα που έχει τη διαχείριση η Μαρίνα. Έχουμε νοικιάσει ένα κομμάτι. Αυτό είναι άλλο. Αυτό λέω. Αν θα γίνει άλλο έργο, αν θα. Θα το δώσουμε στη Μαρίνα. Ναι, αυτό. Ανέλαβα και το ρόλο του συντονιστή, κυρία Παπαζαχαρίου, θα με επιτρέψετε να τον τελειώσουμε την ιστορία αυτή, διότι είναι πολύ μεγάλη, θα έχουμε πολύ χρόνο να πούμε αρκετά πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία και τις ερωτήσεις, να με συγχωρήσετε για το λάθος που έκανα, δεν το είχα δει ότι ήταν μέσα και τα πρόβλεπτα και όλα τα σχετικά. Να πω επίσης ότι αυτή είναι πραγματικά μια πρόταση που οφείλει να ενώσει το σύνολο των πολιτών, το σύνολο της κοινωνίας ΕΣΚΟ. Είναι μια διεκδίκηση που αν καταφέρουμε όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί θα το καταφέρουμε, αν το καταφέρουμε, και το πραγματοποιήσουμε, πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα και βάζει την ΚΟ σε ένα χώρο που μέχρι στιγμής ήταν απούσα.
δημιουργώντας τεράστιες και ευνοϊκές συνθήκες για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.